Βιτρίνες καταστημάτων έσπασαν, μπαμπρίς αυτοκινήτων καταστράφηκαν, παράθυρα και τζαμαρίες πτυχιών θρηματίστηκαν από τις μπάλες χαλαζιού που σύμφωνα με τους κατοίκους ήταν σε μέγεθος μήλου, ενώ οι ζημιές προκλήθηκαν σε ελαιώνες, δέντρα έπεσαν στα κάη της Μάκρης και μάλιστα πάνω σε οχήματα. Τώρα στην πλατεία της Μάκρης βρέθηκαν οι αστυνομικές αρχές προκειμένου να καταγράψουν τις ζημιές των οχημάτων, ενώ επιποδός ήταν η υπηρεσία πολιτικής προστασίας και η πυροσβεστική. Είμαστε τυχεροί που δεν είχαμε θύματα. Το χωριό υπέστη μεγάλες ζημιές, ενώ στα κτήματα είχαμε ολική καταστροφή. Τα ελαιόδεντρα έμειναν μόνο με τα κλαδιά και η παραγωγή όλη έχει καταστραφεί. Σχολίασε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μάκρης, Δημοσθένης Χατζηνικολάου, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως τα τελευταία 40 χρόνια δεν έχει δει τέτοια καταστροφή. Σήμερα αναμένεται κλιμάκιο του ΕΛΓΑ στην περιοχή προκειμένου να εκτιμήσει την κατάσταση από κοντά. Μάλιστα. Όλγα, έμεινα σε αυτό που σου είπε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού, αν δεν κάνω λάθος, για το ότι εδώ και 40 χρόνια δεν έχει ξαναδεί τέτοια καταστροφή στις καλλιέργειες. Τέτοια καταστροφή ακριβώς. Αυτό κρατάμε. Και αυτό που κάνουμε και εμείς από το πρωί είναι να φωνάζουμε, αν θέλεις, να τσιγκλάμε, προκειμένου να επισπευθούν οι διαδικασίες, να ξεπεραστεί η γραφειοκρατική διαδικασία προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις και να αποζημιωθούν γρήγορα οι καλλιεργητές εκεί, οι αγρότες. Γιατί... Εδώ δεν είναι μόνο όμως οι καλλιεργητές, γιατί είπα και πριν από λίγο ότι έσπασαν μπαμπρίζ αυτοκινήτων, βιτρίνες καταστημάτων. Όλα αυτά θα πρέπει να εκτιμηθούν και φυσικά να αποζημιωθούν, έτσι. Καλά, δεν το συζητάμε. Απλώς προέχουν στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, επειδή λέμε για τα αυτοκίνητα που έχουν καλύπτονται από ασφάλεια ή οτιδήποτε άλλο. Προέχει να διασφαλιστεί και το εισόδημα των καλλιεργητών εκεί, των αγροτών. Γιατί πολύ σωστά λες, υπάρχουν και άλλες κατηγορίες επαγγελματιών, όπως για παράδειγμα στη Χαλκιδική που μας έλεγε ο κύριος Θεοχάρης. Ναι. Είναι και τουριστικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πληγεί. Όπως και να έχει, Όλγα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή σου μέρα. Θα γυρίσουμε στη Νέα Καλλικράτεια, στον συνάδελφό μας, τον Νίκο Πιτσιακίδη, να μας δώσει μια εικόνα και από εκεί μετακινούνται από το πρωί όλοι οι ρεπόρτερ της ΕΡΤ και μας δίνουν εικόνα πώς είναι. Από εκεί είναι και ο Ψαράς, ή κάνω λάθος, να μας το πει καλύτερα ο Νίκος. Δεν το ξέρω. Ο Ψαράς είναι από εκεί που αγνοείται. Έλα, Νίκο. Από την περιοχή της Νέας Καλλικράτειας είναι ο 60χρονος Ψαράς, ο οποίος εξακολουθεί να αγνοείται. Από χθες έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του, χωρίς όμως δυστυχώς να έχουμε ως τώρα κάποιο αποτέλεσμα. Βλέπετε τώρα στην εικόνα σας τον οικισμό της Νέας Καλλικράτειας, από τους μεγαλύτερους εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Κανείς δεν είναι στη θάλασσα. Ο κόσμος, όπως βλέπετε, είναι στο πλακόστρωτο, εδώ κάνει βόλτα και ταυτόχρονα έχουν ξεκινήσει και οι προσπάθειες να καθαρισμού εδώ τη περιοχή, γιατί υπάρχουν πολλά κομμένα δέντρα και σπασμένα μέσα στο κέντρο εδώ στην πλατεία της περιοχής. Εσείς θα δείτε τώρα και την εικόνα που έχει ο παραλία της Νέας Καλλικράτειας. Σχεδόν όλες οι ομπρέλες και εδώ είναι αναποδογυρισμένες. Οι ξαπλώστρες το ίδιο επικρατεί και εδώ. Λίγο καλύτερη κατάσταση από το beach bar που είχαμε δείξει λίγο νωρίτερα στη Νέα Ηράκλεια. Αλλά και εδώ η καταστροφή, όπως φαίνεται, είναι αρκετά μεγάλη. Και γι' αυτό το λόγο φαίνεται δεν είναι και κανείς στη θάλασσα ακόμα. Αν και ο καιρός φαίνεται σιγά σιγά ότι πάει λίγο να βελτιωθεί. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος εξακολουθεί να κάνει μόνο βόλτα και κανείς δεν τολμάει να μπει στη θάλασσα. Σε διακόπτουμε λίγο, Νίκο. Νίκο, θα σε διακόψουμε γιατί πρέπει να πάμε και πάλι στον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Θοδωρικάκο. Είναι στα Νέα Μουδανιά. Κάνει ανακοινώσεις. Ο μηχανισμός να αντιμετωπίσει. Το πρώτο είναι η έλλειψη ηλεκτρικού ρεύματος. Έχει υπάρξει παρέμβαση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΑΔΜΙΕ, τον κύριο Μανουσάκη, και περιμένουμε τις ενέργειές τους προκειμένου να γίνει όσο γίνεται νωρίτερα η αποκατάσταση του ρεύματος, αλλά έχει ήδη παρέμβει με εντολή του Πρωθυπουργού και το Τμήμα των Ενόπλων Δυνάμεων, με εντολή επίσης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κ. Παναγιωτόπουλου, προκειμένου ο στρατός να παρέχει γεννήτριες σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, την Περιφέρεια και τους τρεις Δήμους. Άρα αυτά σε ό,τι αφορά το κύριο και βασικό πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, το οποίο γίνονται όλες οι ανθρώπινες δυνατές προσπάθειες για να αποκατασταθεί. Το δεύτερο, σε ό,τι αφορά τις ζημιές σε υποδομές και σε κατοικίες, ήδη έχει ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών και των σπιτιών και των επιχειρήσεων και του συνόλου των υποδομών από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και των Δήμων με εντολή του Πρωθυπουργού. Θα καλυφθούν κανονικά οι αποζημιώσεις για τους πληγέντες από αυτή τη φυσική καταστροφή και το Υπουργείο Εσωτερικών θα ενισχύσει με έκτακτη οικονομική ενίσχυση τους τρεις Δήμους οι οποίοι έχουν πληγεί.
Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Νεότερη ενημέρωση θα υπάρχει σε 11.30 ώρα από την Αθήνα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Πέτσα. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά είπε ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος. Είπε για την ενημέρωση που θα έχει ο κύριος Πέτσα σε 11.30 λέει. 11.30 ώρα. Λέει 12, θα δούμε εκεί κάπου. Και αλλά πάμε σίγουρα τώρα, 11.30 ώρα θα έχουμε όλη την εικόνα. Θα έχουμε εικόνα σίγουρα. Βλέπουμε ήδη την συνάδελφό μας, τη Φρόσο Βαρβάρα, που θα μας πει που βρίσκεται σε ποια περιοχή της Χαλκιδικής εννοώ. Και από ό,τι βλέπουμε και η εικόνα που μας δείχνεις και εσύ, Φρόσο, είναι καταστροφική. Βιβλική καταστροφή. Οι κάτοικοι, μιλούσα νωρίτερα μαζί τους, δεν έχουν ζήσει κάτι τέτοιο τα τελευταία χρόνια. Εγώ βρίσκομαι στα νέα πλάγια της Χαλκιδικής. Πίσω μου, όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς, είναι η ταβέρνα στην οποία καταπλακώθηκαν η 54χρονη Ρουμάνα και ο 8χρονος γιος της. Να σας πω ότι χθες το βράδυ, γύρω στις 10 η ώρα, είχαν βγει για φαγητό και συνέβη αυτή η καταστροφή. Ξεκίνησε τον Μπουρίνι. Εδώ σε αυτή την τέντα που βλέπετε ήταν περίπου 150 άτομα, τα οποία την ώρα που ξεκίνησε η καταστροφή προσπάθησαν και μετακινήθηκαν στο εσωτερικό της ταβέρνας. Δυστυχώς η 54χρονη γυναίκα δεν πρόλαβε να φύγει. Όπως μας είπε ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας, συνομιλώντας λίγη ώρα νωρίτερα μαζί του, μας είπε ότι μπήκε κάτω από το τραπέζι προκειμένου να προστατευθεί όταν έπεσε η τέντα από πάνω της. Όπως μας είπε χαρακτηριστικά ο ιδιοκτήτης, αν ήταν μόνο η τέντα, θα την είχε σώσει, γιατί προσπάθησε ο άνθρωπος να τη σώσει, όπως μας είπε. Εκείνη την ώρα όμως καταπλακώθηκε πάνω από την τέντα, έπεσε και ένα δέντρο, το οποίο είναι εδώ στον περιβάλλοντα χώρο, και με αποτέλεσμα να μην τα καταφέρει τελικά η γυναίκα. Σε ό,τι αφορά το 8χρονο παιδάκι, προσπάθησε να μπει στο εσωτερικό της ταβέρνας, όμως λίγο πριν μπει μέσα, ήταν στο δρόμο, δηλαδή από τους δυνατούς ανέμους, ένα σίδερο το χτύπησε στο κεφάλι. Η σύζυγος του ιδιοκτήτη το μετέφερε κατευθείαν. Στο... Δεν ήταν μαζί μάνα και παιδί, δηλαδή δεν έχασαν τη ζωή τους με τον ίδιο τρόπο από το δέντρο, ξέραμε στην όχι, αρχή. Όχι. Μάλιστα. Όχι. Μάλιστα. Όπως μας λέει τουλάχιστον ο ιδιοκτήτης, ο οποίος ήταν παρόν στη συγκεκριμένη σκηνή, μας είπε ότι το παιδί βρισκόταν λίγο πριν μπει στην ταβέρνα, στο δρόμο δηλαδή ακριβώς. Ο αέρας, ο πολύ δυνατός αέρας που υπήρχε στην περιοχή εκείνη τη στιγμή, έφερε ένα σίδερο, το χτύπησε στο κεφάλι. Η σύζυγός του το μετέφερε στο νοσοκομείο εδώ της περιοχής, στο κέντρο υγείας, όπου δυστυχώς το παιδί εξέπνευσε. Να σας πω ότι κατά τα άλλα υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες υλικές ζημιές εδώ, εξακολουθεί να μην υπάρχει ρεύμα. Υπάρχουν όμως πολλά συνεργεία της πυροσβεστικής, της περιφέρειας που καταγράφουν τις ζημιές, βοηθούν τους ανθρώπους να σταθούν πάλι στα πόδια τους, αν μου επιτρέπετε υπάρχουν η έκφραση. Δεν, είναι κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί, θα το επαναλάβω. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι αυτό που βλέπουμε εμείς εδώ είναι ακόμα και ξαπλώτες από την παραλία, οι οποίες έχουν ανέβει σε εισαγωγικά από τον αέρα πάνω στις τέντες και στις σκεπές των σπιτιών. Είναι φοβερό. Και όπως μας λένε οι κάτοικοι, αυτό συνέβη σε 1,5 με 2 λεπτά. Ήταν πάρα πολύ γρήγορο το πέρασμα και πολύ καταστροφικό, όπως φαίνεται. Εδώ στην παραλία υπάρχουν πάρα πολλοί κάτοικοι, ντόπιοι, τουρίστες, αλλά και πολλοί άνθρωποι που βοηθούν να μεταφέρουν την παραλία στην πρώτερη κατάσταση, αν και αυτό, όπως μπορείτε να δείτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μάλιστα. Βέβαια, όπως έλεγα και νωρίτερα, οι υλικές ζημιές αργά ή γρήγορα θα αποκατασταθούν. Φρόσο, αυτό που δεν μπορεί να αποκατασταθεί είναι η ανθρώπινη ζωή. Κάποια προβλήματα, γιατί δεν είχαν ακουστεί για την υδροδότηση, μόνο για την ηλεκτροδότηση. Και επειδή κάποιος το ανέφερε στο πάνελ πριν, να το διευκρινίσουμε. Η αλήθεια είναι ότι εδώ γύρω βλέπω κατοίκους που προσπαθούν και να καθαρίσουν τα μπαλκόνια.